και είναι κοντά μας και θα τη δούμε. Καλησπέρα. Χαίρομαι που σας βλέπω. Και εμείς. Και με πάρα πολύ ενδιαφέρον. Και στις τηλεθεάτρες και στους τηλεθεατές. Της έλεγα ότι κανείς αντιλαμβάνεται ότι ζείτε δύσκολες στιγμές. Αλλά σας ζηλεύουμε κιόλας γιατί ζείτε πολιτική ιστορία που θα διδάσκετε. Όλο αυτό δεν ξέρω τι κατάληξη θα έχει, αλλά πραγματικά είναι μοναδικό. Εγώ που ασχολούμαι. Και το ζητώ από μέσα. Εντάξει, και ως δημοσιογράφος και ένας άνθρωπος που ασχολείται πολύ με την πολιτική ιστορία. Αισθάνομαι τυχερή που συμμετέχω σε αυτή τη διαδικασία. Και αισθάνομαι πάρα πολύ τυχερή που είμαι μέλος, στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Μία αριστερή προοδευτική γυναίκα που δίνει από το δικό της μετερίζω, όπως χιλιάδες άλλες Ελληνίδες, Έλληνες, αυτή τη μάχη της καθημερινότητας στο κοινωνικό πεδίο, στον πολιτικό στίβο, στη δημόσια σφαίρα, για να γίνει μεγάλη ανατροπή. Δεν είναι εύκολα. Έτσι είναι. Να, πάμε να τα δούμε λοιπόν τώρα πώς είναι. Γιατί σήμερα το περιμέναμε όλοι αυτό που έγινε. Έχει και άλλο, θα φύγουν και άλλοι. Να ρωτήσετε, αυτή είναι μια ερώτηση που δεν πρέπει να απευθύνεται σε μένα. Εγώ μπορώ να σας πω πώς είναι αυτοί που μένουν. Αυτοί που μένουν είναι χιλιάδες. Είναι τα χιλιάδες μέλη που ήρθαν, που ψήφισαν, τα χιλιάδες μέλη που προϋπήρχαν αυτών που ενεγράφησαν ως μέλη στη διαδικασία την εκλογική για την ανάδειξη Προέδρου τότε, το Μάιο του 2022, όταν ανέδειξαν με θριαμβευτικό ποσοστό τον Αλέξη Τσίπρα ξανά ως Πρόεδρο, και αυτοί που ενεγράφησαν και. Και έβγαλαν τον Κασελάκη. Το περασμένο Σεπτέμβριο. Είναι δεκάδες χιλιάδες τα μέλη, αλλά μπορώ να σας πω είναι ακόμη περισσότεροι αυτοί που προσδοκούν να δουν αυτό το ΣΥΡΙΖΑ να παίρνει πάνω του, να κάνει τη μεγάλη προσπάθεια και να κάνει αντιπολίτευση στον Κυριάκο Μητσοτάκη, γιατί κάθε μέρα είναι black. Είμαι σίγουρος. Ναι. Τώρα με αυτό το black έγινε και χθες στη Βουλή ένα θέμα. Αλλά... Εντάξει, ο κύριος Μητσοτάκης δεν μπορεί να ρίξει τις τιμές και ρίχνει το επίπεδο στη Βουλή. Δυστυχώς ήταν νομίζω μια πολύ κακή του στιγμή. Προσπάθησαν να τα αναδιπλώσουν. Δεν ξέρω αν τα κατάφεραν. Αλλά από την άλλη μεριά και αυτή η εικόνα του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης σε μια τέτοια συζήτηση να είναι με τα άδεια έδρανα δεν είναι καλή εικόνα. Δεν είναι καλή εικόνα για την κοινωνία, γιατί πέραν των εσωτερικών σας, αυτό που η κοινωνία περιμένει είναι την αντιπολίτευση. Και δεν τη ζούμε, δεν τη βλέπουμε. Εδώ είναι το ζήτημα. Ότι. Και αναφέρουμε κυρίως στον Ιούνιο του 2023, που είναι οι δεύτερες εκλογές, που είναι μάλιστα και με λίστα. Ο ελληνικός λαός, αυτό το σχεδόν 1 εκατομμύριο, επέλεξε αυτούς τους ανθρώπους, τους 47, να είναι σε αυτά τα έδρανα. Mm-hmm. Να είναι στα έδρανα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Σε μια δύσκολη συγκυρία, έχοντας χάσει ένα πολύ μεγάλο μέρος της κοινοβουλευτικής μας δύναμης και χάνοντας και μάλιστα και δυνατότητες κοινοβουλευτικές και εργαλεία που μας τα παρήχε με τη μεγαλύτερη κοινοβουλευτική ομάδα ο κανονισμός. Μιλάμε τώρα για προτάσεις Μομφής, είναι μια σειρά από θέματα. Σε μια δύσκολη συγκυρία προσπάθησαν οι συντρόφισσες και οι σύντροφοι να ανταποκριθούν. Δεν είναι επιλογή αυτών που μένουν. Προσπαθώ να πω ότι είναι επιλογή αυτών που εγκαταλείπουν αυτή την προσπάθεια και σε τελική ανάλυση δεν σέβονται όχι την λαϊκή ετιμιγορία και εντολή των μελών που επέλεξαν προσφάτως με πολύ μεγάλη πλειοψηφία και συμμετοχή τον νέο πρόεδρο, τον Στέφανο Κασελάκη ως πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, αλλά δεν δέχονται τη λαϊκή εντολή του περασμένου Ιουνίου. Ναι. Αντιλαμβάνομαι ότι το πρώτο που λέτε είναι ότι θα έπρεπε να παραδώσουν τις έδρες τους. Σαφέστατα. Νομίζω δεν είναι κάτι καινούργιο, το έχουμε πει. Εξάλλου, υπάρχουν και ιστορικά και πολιτικά παραδείγματα βουλευτών που έφυγαν από το ΣΥΡΙΖΑ και φεύγοντας παρέδωσαν την έδρα τους. Εντάξει, είναι ο Γαβρίλης Σεκελαρίδης. Να σας πω κάτι. Ο οποίος το έχει κάνει, αλλά από την άλλη μεριά και ο ΣΥΡΙΖΑ είχε πάρει βουλευτές άλλων κομμάτων που κράτησαν τις έδρες. Θέλω να σας πω. Η ιστορία μετά την πτώση της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ είναι χαρακτηριστική. Θέλω να σας πω το εξής, ότι όταν εγώ το 2019, πριν καν γίνω μέλος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, μου έγινε τιμητική πρόταση από τον Αλέξη Τσίπρα να είμαι υποψήφια βουλευτή στη Β' Θεσσαλονίκης και εξελέγην. Έπρεπε να υπογράψω ένα συμβόλαιο, ένα κώδικα τιμής, που είναι ακριβώς αυτό το πράγμα, ότι παραδίδουμε την έδρα από τη στιγμή που φεύγουμε από την κοινοβουλευτική ομάδα και από το κόμμα. Όταν το ρώτησα, γιατί το βρήκα πολύ σημαντικό και εντυπωσιακό, παλιοί σύντροφοι, συντρόφισσα, η οποία μάλιστα έχει φύγει, μου είπε: Έτσι είναι. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία είναι κόμμα των μελών. Δεν είναι κόμμα των βουλευτών. Ποια ήταν αυτή και η συντροφή. Κρατώ... Αφήστε, ξέρετε, όταν θα μιλάμε πια και θα έχουμε αποστασιοποιηθεί από τα γεγονότα και όλα αυτά πια θα είναι μια ιστορία, γιατί η ιστορία θα μας κρίνει, θα μπορέσουμε να μιλήσουμε και για ανθρώπους και για δασκάλους που μας δίδαξαν, αλλά τον νόμο δεν τον εκράτησαν. Να πάρουμε το πλαίσιο έτσι όπως τώρα το βλέπουμε τουλάχιστον. Ο Κασελάκης πήρε ένα κόμμα τραυματισμένο με 47 βουλευτές και 6 ευρωβουλευτές. Σήμερα είναι ένα κόμμα το οποίο έχει 36 βουλευτές. Είναι τρίτο πια στις δημοσκοπήσεις, σε αυτές που βλέπουμε το τελευταίο δεκαήμερο, και
Οι ευρωβουλευτές που τα απέμειναν είναι μόλις δύο. Το ίδιο ισχύει φυσικά και για τους ευρωβουλευτές και για τον κύριο Κουλούγλου που δεν ξέρω καν αν ήταν και μέλος. Παρόλα αυτά συμμετείχε στην ευρωομάδα του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Προφανέστατα και για τον κύριο Κόκαλη. Και προφανώς και προφανέστατα ακόμα περισσότερο γιατί είναι και ο παλιότερος και άρα έχει αυτή την πολιτική εμπειρία και την ιστορική γνώση ο κύριος Παπαδημούλης. Ναι. Πρέπει να παραδώσουν και τις έδρες οι ευρωβουλευτές που ήταν με την σημαία του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική. Δεν θα την παραδώσουν, δεν θα τις παραδώσουν, το ξέρω, καταλαβαίνω αλλά πολιτικά το βάζετε, αλλά δεν θα συμβεί. Ο καθής και καθεμιά θα κριθεί και θα αξιολογηθεί από τον κόσμο, από αυτούς που ακριβώς επέλεξαν με τη σημαία του ΣΥΡΙΖΑ να στηρίξουν κάποια πρόσωπα για να μπορέσουν να δώσουν τη μάχη ενάντια σε αυτό που ζούμε ως κοινωνία από τα έργα και τις ημέρες της κυβέρνησης ναι. Νέας Δημοκρατίας. Εγώ θέλω να σταθούμε λίγο. Από αυτό θα κριθούμε, γιατί μέχρι στιγμής βλέπω ότι όλη η προσπάθεια. Και συγγνώμη που σας διακόπτω. Όχι, να τελειώσω. Όλη η προσπάθεια αυτών που αποχώρησαν μέχρι τουλάχιστον αυτό το δίμηνο έχει επικεντρωθεί και όλη η φαιά ουσία ακριβώς στο πώς να γίνεται αντιπολίτευση σε έναν νεοεκλεγέντα πρόεδρο και μάλιστα από την πρώτη μέρα, όχι τώρα που έχουμε διανύσει τον δεύτερο μήνα. Και απορώ εγώ τι ωραία πράγματα θα μπορούσαν να είχαν γίνει ακριβώς για να μην είμαστε στις δημοσκοπήσεις όπως δείχνουν. Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν τρίτο κόμμα, αλλά να είμαστε μια αξιωματική αντιπολίτευση που την πιστεύει ακόμα και τώρα ο κόσμος. Αλλά να σας πω ότι ο κόσμος στεναχωριέται, ζορίζεται πάρα πολύ και θέλει μια καθαρή πια και ξεκάθαρη εικόνα. Δεν αντέχει ο κόσμος. Θέλω να σας ζητήσω μηνύματα είναι αυτά. Μια αναπάντηση σε αυτό που διαβάσαμε σήμερα στην επιστολή εκείνων που έφυγε. Έτσι, οι οποίοι λένε ότι δεν διοικεί ο Κασελάκης το κόμμα δημοκρατικά, εξελέγει δημοκρατικά, αναγνωρίζουν την εκλογή, αλλά δεν διοικεί δημοκρατικά και ότι δεν έχει και σαφή πολιτική θέση. Θα ήθελα μια απάντηση σε αυτό και να τη συμπληρώσω την ερώτηση. Άκουσα τον κύριο Κασελάκη να λέει προχθές για τους νοικοκυρέους. Έκανε εντύπωση, συζητήθηκε είναι κακό, πολύ. Είναι κακό πράγμα νοικοκυρέους. Αν με ρωτάτε προσωπικά, καθόλου κακό. Αλλά άκουσα πολλούς συντρόφους σας να λένε: όπα τι έγινε, στρίψαμε δεξιά. Από πότε η νοικοκυροσύνη και ο νοικοκύρης έχει ταυτιστεί με τη δεξιά και από πότε έχει απεμπολίσει η αριστερά την έννοια του νοικοκύρη και της νοικοκυροσύνης. Της αξιοκρατίας, της προσπάθειας, της δικαιοσύνης. Τώρα, η ιστορία του κ. Παντελή δεν είναι πολύ μακρινή, αλλά μην γυρίσουμε πίσω και μην ξέσουμε πληγές. Την ίδια απάντηση θα σας την έδινα ακόμα και αν δεν βρισκόμασταν σε αυτή τη συγκυρία, αλλά δεν δόθηκε ποτέ η ευκαιρία να απαντήσω εγώ είτε ως βουλευτής είτε κατόπιν σε αυτό το ερώτημα για να σας πω την δική μου αντίληψη. Εξάλλου προέρχομαι από μια περιοχή που είναι νοικοκυρές που καταβάλουν πολύ μεγάλη προσπάθεια μέσα σε αυτή τη συνθήκη για να κρατήσουν όρθια τα σπίτια τους. Και αυτούς αφουγκραζόμαστε. Σε εκείνους ανοίγουμε και εμείς τις πόρτες μας, κύριε Ευαγγελάτο. Ναι, αυτός πρέπει. Αλήθεια, θα κλείσουμε τα αυτιά μας και τα μάτια μας σε αυτές τις ανάγκες της μεγάλης πλειοψηφίας της ελληνικής κοινωνίας. Λένε ότι δεν ήταν η αριστερή ορολογία αυτή. Γι' αυτό κατηγορούν τον Κασελάκη. Ότι θέλει να πάει το κόμμα προς το κέντρο ή και δεξιότερα. Δεν έχει σαφές πολιτικό στίγμα. Αυτό, γι' αυτό σας κατηγορούν. Αυτό που θα πω, δεν ξέρω αν είναι ορθή μεταφορά, θα προσπαθήσω να το κάνω γιατί είναι δύσκολο. Θα μεταφέρω αυτό που είχε πει ο εξαίρετος καθηγητής ο κύριος Λιάκος στην εκδήλωση παρουσίαση του βιβλίου. Για την μεταπολιτική, για την μεταδημοκρατία, ότι καθήκον της αριστεράς είναι ακριβώς αυτό να διαβάσουμε τις νέες συνθήκες, τις νέες εξελίξεις και τον νέο άνθρωπο. Που αυτός ο άνθρωπος πραγματικά αλλάζει και μεταβάλλεται εξαιτίας των κοινωνικών συνθήκων. Αλίμονο αν δεν το κάνουμε. Και αλίμονο αν δεν το κάνει αυτό η σύγχρονη, η ανανεωτική αριστερά, η πατριωτική αριστερά. Άρα, όποιος θέλει να ορίζεται ως αριστερός, ανανεωτής αριστερός, της ανανεωτικής αριστεράς αριστερός και προοδευτικός, υποχρεούται να κάνει αυτά τα πράγματα. Και επειδή λέγεται μέσα στην επιστολή. Τώρα μου λέτε επιστολή, ότι είστε εσείς αριστεροί και δεν είναι εκείνοι που φύγανε αριστεροί. Μακριά από μένα. Εγώ σας λέω ότι είμαι εγώ. Okay. Έτσι. Εγώ σας δω όμως και μια κριτική για αυτούς που φύγανε. Για όλους αυτούς που περιέγραφαν τον Στέφανο Κασελάκη όλο αυτό το διάστημα, λέγανε πως βλέπουν οι ίδιοι ένα νέο πρόεδρο και μάλιστα όχι σας είπα στην 60η μέρα, από την πρώτη μέρα της αμφισβήτησης και εγώ θα προσθέσω και της υπονόμευσης. Δεν περιορίστηκαν στο τι είναι, πως ορίζουν οι ίδιοι τους εαυτούς τους να αυτοπροσδιοριστούν. Προσδιόριζαν τους άλλους με τα δικά τους γυαλιά, με τα δικά τους μάτια. Εγώ θα έλεγα ότι αυτό το πεδίο είναι πάρα πολύ περιορισμένο. Οφείλουμε να βγάλουμε τα γυαλιά, οφείλουμε να βγάλουμε τις παροπίδες και πραγματικά να ανοίξουμε, να ανοιχτούμε στην κοινωνία. Αυτό δεν είναι και μια οφειλή διαβάζοντας ορθά το αποτέλεσμα των βουλευτικών εκλογών. Και επειδή μιλήσατε για πολιτική, διάβασα πάρα πολύ προσεκτικά κάθε γραμμή αυτής ανακοίνωσης αυτών που αποχώρησαν, που εγκατέλειψαν το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
πραγματικά μένω με την απορία ποιος είναι ο πολιτικός λόγος για τον οποίο εγκατέλειψαν τον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Δεν τον έχω καταλάβει πέρα από την διαφωνία για την επικράτηση στις προεδρικές εκλογές του Στέφανου Κασελάκη. Αυτή η κατηγορία που έχει μέσα για την, ιστορία. Για την αντιδημοκρατική ιστορία. Ναι, μη δημοκρατική διοίκηση στο κόμμα. Μη δημοκρατική συμπεριφορά είναι να μη σέβεσαι την λαϊκή εντολή αυτών που είπαν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι με αυτόν τον αριθμό βουλευτών και αξιωματική αντιπολίτευση στην κοινοβουλευτική ομάδα, για να δίνει ισχυρή μάχη στην κοινωνία ως ισχυρή αντιπολίτευση και δεν σέβεσαι την λαϊκή ετοιμιγορία. Βάζω εγώ, άντε, δεν σέβεσαι την λαϊκή ετοιμιγορία αυτών που επέλεξαν κατά χιλιάδες ένα νέο πρόεδρο. Αυτό δεν είναι δημοκρατικό. Ναι. Έχω την εικόνα, προσπαθώ να την φτιάξω στο μυαλό μου, με το κοινοβούλιο. Να είναι από τη μια μεριά ο Χαρίτσης, η Αξιόγλου, όλοι, και από την άλλη εσείς. Και στη συζήτηση για τον προϋπολογισμό που έρχεται, να είναι δύο κόμματα. Εγώ δεν μπορώ να σας πω πώς θα είναι αυτοί που θα, που, αν θα βλέπουν. Είναι περίεργο αν, πράγμα. Αυτοί που έφυγαν και εγκατέλειψαν, αν θα κοιτάνε ως ταξικό τους αντίπαλο ή πολιτικό τους αντίπαλο την κοινοβουλευτική ομάδα, τους πρώην συντρόφους τους που άφησαν. Εγώ σας λέω ότι θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, όπως θα κοιτάει ο μιλητής τον κόσμο και τους βουλευτές στην Ολομέλεια της Βουλής, θα κοιτάει δεξιά τον πολιτικό και ταξικό αντίπαλο που είναι ο κύριος Μητσοτάκης. Αυτός είναι ο αντίπαλος, αυτόν θέλουμε να νικήσουμε και πραγματικά. Από εδώ και στο εξής, γιατί πια οι δρόμοι έχουν χωρίσει και εμείς είμαστε ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και αυτοί που αποχώρησαν θα είναι ενδεχομένως ένα άλλο κόμμα, θα κριθούμε στη μάχη που θα δίνουμε ακριβώς. Για να κερδίσουμε τον κύριο Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία. Το καταλαβαίνω πώς το λέτε. Όχι για να χάσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί τότε, αν γίνει αυτό, έτσι, με αυτούς τους όρους, νομίζω θα βγάλουμε και πολύ καλύτερα συμπεράσματα γιατί έχασε και ο ΣΥΡΙΖΑ τις εκλογές. Αλλά στην ίδια δεξαμενή ψηφοφόρων απευθύνεστε. Σας περιέγραψα, επειδή εσείς μιλήσατε για τους νοικοκυρέους, για όλους αυτούς τους ανθρώπους που θεωρούσαν ενδεχομένως ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν δεχόταν τους νοικοκυρέους ή όλη αυτή την. Δεν είχε αυτή την κοινωνική απεύθυνση που έπρεπε να έχει, ότι ήταν μια περίκλειστη ομάδα ανθρώπων. Όχι. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα ανοιχτό κόμμα, αριστερό, προοδευτικό, της μεσαίας τάξης, των μικρομεσαίων επιχειρηματιών, των αυτοαπασχολούμενων, των ελεύθερων επαγγελματιών, από αυτών που βλέπονται ότι θα θυγούν πάρα πολύ τα εισοδήματά τους και οι δουλειές τους και μπορεί να κλείσουν εξαιτίας, για παράδειγμα, αυτού του αναχρονιστικού. Είναι και όλοι αυτοί που σας εγκατέλειψαν. Του αναχρονιστικού φορολογικού νόμου, του άδικου με τα τεχνία, ενώ δεν υπήρχαν στο πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας, που εξαπατήθηκαν από τη Νέα Δημοκρατία. Εμείς δεν πρέπει να ανοίξουμε την αγκαλιά μας αυτούς που εξαπατήθηκαν, στους ελεύθερους επαγγελματίες που εξαπατήθηκαν από τον κύριο Μητσοτάκη προεκλογικά και συνεχίζει ακόμα και σήμερα να τους λέει ψέματα. Σε ποιους θα απευθυνθούμε, αλήθεια? Για να χαριτολογήσουμε κλείνοντας, επειδή φαίνεται θα ανοίξουν μπόλικες αγκαλιές εκεί στην αριστερή πλευρά, είναι να δούμε πού θα πρωτοπάνε οι ψηφοφόροι. Δηλαδή, πολλές αγκαλιές βλέπω. Η αγκαλιά πρέπει να είναι μεγάλη, πρέπει να είναι της αλληλεγγύης, της αλήθειας, της δικαιοσύνης, της αξιοκρατίας, του σεβασμού του δημόσιου χρήματος και των κόπων των νέων ανθρώπων, αυτών που δεν βρίσκουν, που δεν βολεύονται σε τούτα τα χώματα και πρέπει να ξενιτευτούν και να πάνε κάπου αλλού, αφήνοντας πίσω τα όνειρά τους και τις προσδοκίες τους για μια καλύτερη πατρίδα. Γι' αυτό παλεύουμε και γι' αυτό μη μας φοβίζει και ο όρος πατριωτικό. Αυτό είναι. Πατρίδα είναι η χώρα που θα ξαναγίνει ένας τόπος ικανός να μπορέσει να αγκαλιάσει, χρησιμοποιώ πολύ συναντητά αυτό το ρήμα, αυτά τα παιδιά που αναγκάστηκαν να φύγουν και πρέπει οπωσδήποτε να δημιουργήσουμε τις συνθήκες επιστροφής. Θέλω να σας πω ότι βρήκα πάρα πολύ ενδιαφέρουσα αυτή τη συνέντευξη και αυτή την κουβέντα. Όχι, θέλω να το πω κιόλας, γιατί είναι πρώτα απ' όλα μια φορτισμένη μέρα, πάρα πολύ. Αλλά τα δύο πράγματα που τα επαναλάβατε αρκετές φορές και για την πατρίδα και για τους νοικοκυρέους, στα μάτια μου θα μπορούσαν να δείξουν και ένα καινούριο στίγμα. Κάτι διαφορετικό που μπορεί να ακούσουμε από τον Κασελάκη. Μένει να αποδειχθεί, αλλά το βρίσκω εξαιρετικά ενδιαφέρον. Έχουμε ακόμα. Αυτό τώρα αρχίζουμε, πραγματικά. Και σας λέω ότι ο αντίπαλός μας είναι η Νέα Δημοκρατία, αυτή η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και του κ. Μητσοτάκη. Θέλουμε πολλή δουλειά, έχουμε πολύ δρόμο να διανύσουμε, αλλά είμαι σίγουρη και πρέπει να το πω αυτό και σε όλους αυτούς που τους δεκάδες, τους χιλιάδες που στέλνουν μηνύματα υποστήριξης και όλα αυτά, ότι είμαστε εδώ μια φωνή, μια γροθιά. Για να χρησιμοποιήσω και το αριστερό σύνθημα. Και εγώ για να το κλείσω με χιούμορ, θα σας πω αυτό που είχε πει ο Λιρέν σε όλους μας. Καλό κουράγιο, ΣΥΡΙΖΑ. Bon courage. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, πάμε να δούμε.